Καλημέρα σε όλους σας, Γιάννη Μποκαζιντή εδώ και σήμερα είμαστε στο Map Zone 85 και παίζουμε Survival Games. Λοιπόν, έχω να μιλήσω για ένα θεματάκι και από ό,τι βλέπετε, βασικά σίγουρα το βλέπετε το θεματάκι, δεν θα τα πάρω όλα από το chest. Πήρα τουλάχιστον τα πιο σημαντικά. Τέλος πάντων, το θεματάκι μας είναι αυτό το texture pack. Ποιο είναι, θυμάστε ένα default edit και καλά που είχα. Οκ, ας πάμε πάνω, γιατί άλλος παίζει να έχει short για να μας σκοτώσει. Οκ, τέλος πάντων, αυτό το και καλά default edit ολοκληρώθηκε, είναι full default edit. Είναι πολύ ωραίο pack. Δεν θα είναι στο description, θα τα κάνω release και αυτό, αλλά και το κανονικό μου pack. Θα τα κάνω release και τα δύο στα 1000 subs. Οπότε μέχρι τότε θα μπορείτε να περιμένετε λίγο. Γιατί στα 1000 subs, κοιτάξτε, υπάρχουν πολλά πράγματα που θα ήθελα να κάνω για 1000 subs και τέτοια. Γενικά είναι πολύ μεγάλο sub. Δεν το πιστεύω, μαλάκα. Πες να γλιτώσω από αυτό. Μη μου πεις ότι θα γλιτώσω από αυτό. Θα είναι έλεος. Έλεος. Μη μου πεις ότι θα γλιτώσω. Λοιπόν, έλα ένα σόρντ. Και αυτό κάνει. Τώρα ποιος είναι. Ποιος είναι σκληρός τώρα. Λοιπόν, φίλε, ποιος είναι σκληρός τώρα. Για πες μου, ποιος τρέχει τώρα από ποιον, ε? Λοιπόν, ξεφύγαμε από αυτό, πραγματικά. Αυτό, δηλαδή τι ήταν αυτό. Πραγματικά, τι στο διάολο έγινε μόλις τώρα. Δεν έχω ξαναδεί άτομο να ξεφεύγει από αυτή την κατάσταση. Σε αυτό το map, μέσα σε αυτό το χώρο. Θα κάνουμε το χάνο και πηδάμε! Για τον σκοτώσαμε. Ωραία, τώρα έχουμε πάρει όλο το πακέτο. Λοιπόν, αφού είχαμε αυτό το intense πράγμα, αυτή την κατάσταση, ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω πως ξέφυγα. Συνήθως θα τα παρατήσω άμα είμαι σε μια τέτοια κατάσταση, αλλά τώρα πραγματικά τι ήταν αυτό. Τέλος πάντων, αυτό το pack, για να αλλάζουμε θέμα, αυτό το pack το έφτιαξα μετά από αρκετή δουλίτσα. Κατάφερα να το ετοιμάσω, είναι edited τα swords όλα, δεν έχετε δει τα swords ακόμα βασικά, αλλά ελπίζω να τα δείτε σύντομα. Βασικά πες να τα έχετε δει, γιατί νομίζω ότι πριν από αυτό είχα ανεβάσει το πρώτο επεισόδιο Delta SMP στο κανάλι μου, θα πρέπει να το είχα ανεβάσει. Οπότε, τι έχουμε να πούμε πέρα από το pack. 1000 subs, ναι. Δεν ξέρω, έχω θέσει τα 1000 subs ως υπέρτατο στόχο από την αρχή του καναλιού. Τα είχα θέσει ως το στόχο, ξέρω εγώ, που θα ήθελα να φτάσω. Αλλά κοιτάξτε, από ένα σημείο και μετά, όταν φτάσεις στους αυτούς τους στόχους, άμα δεν θέσεις νέους στόχους, τότε θα είσαι σε μια φάση, δεν έχω τι άλλο να κάνω και τέτοια. Γι' αυτό πρέπει συνεχώς να θέτεις νέους στόχους. Και μιας και έχουμε κατακτήσει αυτόν εδώ, τα 1000 subs που ήταν ο αρχικός μου σκοπός, λέω να δημιουργήσω νέους σκόπους. Δηλαδή, τι να πω... Ας πούμε για τα 2000 subs. Ναι, τα 2000 subs. Θα είναι σαν να έχουμε κάνει άλλο τόσο δρόμο. Ναι, θα πρέπει να θέσεις καινούριο στόχο για να μην κάθεσαι εδώ που... Τέλος πάντων, αυτό που έχεις κατακτήσει και αρχίσεις και βαριέσαι. Γιατί πολλοί έχουν πάει inactive έτσι, πολλοί έχουν κάνει quit έτσι. Και ειλικρινά, χρειάζεται κόσμο αυτό το community. Και κάτι άλλο, θέλω να μιλήσω λίγο, έτσι λίγο να πω την άποψή μου, για τους πολλούς SMP που ανοίγουν στην Ελλάδα. Πραγματικά τώρα τελευταία έχουμε δει... νομίζω ότι ήταν αντικέκι. Έχουμε μια έκρηξη από SMP που ανοίγουνε. Ανοίγουν απίστευτα πολλοί SMP servers. Γίνεται τις pops κυριολεκτικά. Ωστόσο δεν θέλω να το κράξω αυτό το θέμα. Καλή ή όχι, όλοι θέλουν να κάνουν μια survival σειρά. Και από το να την κάνουν μόνοι τους, που ήταν το συνηθές πιο παλιά, την κάνουν με άτομα, με φίλους τους. Εντάξει, μπορεί να υπάρχουν άπειροι SMP να γίνεται τις pops. Ξέρω εγώ, να είναι τόσο στεκέδες μαζεμένοι. Αλλά ποιος είμαι εγώ για να κρίνω. Ο καθένας θα κάνει ό,τι θέλει στο κανάλι του. Και όλοι σιγά σιγά μέσα από μια παρέα μπορεί να μοιράζεται απόψεις και να βοηθάει ένας τον άλλον. Όλοι θα γίνουν σιγά σιγά καλύτεροι και θα μπορούν να διασκεδάσουν με καλύτερη μάζα ανθρώπων. Κάτι σαν για την περίπτωσή μου, όπως και πολλών άλλων.
Εγώ είμαι καλός μόνο και μόνο επειδή έχω αποκτήσει την εμπειρία ενός χρόνου. Δεν είναι κάποιος ιδιαίτερος λόγος. Έχω αρχίσει και αποκτώ εμπειρία. Καταλαβαίνω ότι πρέπει να κάνω αυτό και εκείνο, βελτιώσεις κτλ. Όλοι περνάνε από κάποιο τέτοιο σημείο που δεν είναι και τόσο καλή, όπως στα πρώτα μου βίντεο. Είχα πέσει ο μικρόφωνο, όσοι είστε παλιοί θα ξέρετε. Ωστόσο το παλεύουμε, όλοι. Προσπαθούμε να το παλέψουμε, να καταφέρουμε να πετύχουμε κάτι. Και τώρα είμαστε deathmatch. Είμαστε deathmatch. Δεν ξέρω που είναι που έχουν κάνει spawn οι άλλοι. Okay, ο ένας είναι από εκεί, ο άλλος είναι από εδώ, ο Torrens. Όχι, δεν κάνω. Φύγετε από εδώ, ρε. Σιγά μην κάνω τι με εσάς. Φούρε. Όχι, τέγε. Ρε, τεκέ. Λοιπόν, θα βρίξω ένα χιτάκι σε αυτόν. Μπορούσα να είναι δωρεάν χιτάκι. Οπ. Έλα. Οκ, δεν έχουμε άρρωση. Είναι κάπως fail αυτό το deathmatch. Oh, fuck. Τι κάνεις, ρε. Τι κάνεις, ρε, φίλε, ρου. Οκ, λαγκάρι αυτός στεκές. Oh, fuck. Φύγε, ρε. Φύγε, ρε. Φύγε από εδώ, ρε. Λοιπόν, έχουμε άρρωση, έχουμε άρρωση. Έχουμε αρρώς, έχουμε αρρώς. Και τώρα θα κουμπανίσουμε για αυτόν τεκέ. Οκ, και τώρα εσύ τεκέ. Λοιπόν, για το φινάλε. Sorry, έκανα ρεκ, ρε. Τέλος πάντων, νικήσαμε αυτό το game. Πολύ καλό game. Μ' άρεσε αυτός να έρχεται άλλος από πίσω. Τέλος πάντων, ελπίζω να σας άρεσε αυτό το επεισόδιο των Survival Games. Άμα σας άρεσε, αφήστε ένα like στο βίντεο και κάντε subscribe άμα είστε καινούργιοι αυτά από μένα. Το pack σας πενθυμίζω στα 1000 subs θα το κάνω release για όσους το ζητάτε. Και ναι, αυτά.